Συνεχίζουμε, έχουμε πολλά βιντεάκια σήμερα με τη Τζίμα στο Μέγα που βγήκε ο εκπρόσωπος Φίλε, καλύτερα να μην μιλάς και να μασάς και να μην βγαίνει στην τηλεόραση εκτίθεση περισσότερο Πάμε να δούμε τι έγινε Ο θάνατος 57 ανθρώπων είναι θυσία ή ευκαιρία γιατί το ακούσα ε, Ο ένας είπε θυσία, ο άλλος είπε τραγωδία Ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Θυσία, είπε ο Πρωθυπουργό. Θυσία σε ποιον και για ποιο λόγο. Και ευκαιρία, είπε ο κύριο Άδων Γεωργιάδης, για την κυβέρνηση να χαράξει νέε πολιτικέ διαχωριστικέ γραμμέ. Ο θάνατος 57 ανθρώπων είναι μια τραγωδία. Είναι ένα σοκ το οποίο ποτέ κανεί μα δεν θα ξεπεράσει. Αυτό το θεωρεί τραγωδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο θάνατος αυτών των 57 ανθρώπων. Άρα είναι τραγωδία, δεν είναι θυσία. Μα υπαγορεύει το χρέο το χρέο σε όσου είμαστε στη δημόσια ζωή να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα με ειλικρίνεια, χωρί να το ξαναζήσουμε. Ένα από τα πράγματα, όχι το πρώτο, όχι στα πρώτα δέκα, που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση και που περνάει από το χέρι. Άμα καταλάβετε τι λέει, τι απαντήσει δίνει, έτσι, γράφτε μου κάτω στα σχόλια να ξέρω κι εγώ. είναι να μην πάρουμε μυρογνωμόνιο να ζυγίζουμε την κάθε λέξη κυριολεκτικά. Να εξαρτάται, την εξαρτάται, από ποια χείλη βγαίνει η λέξη αυτή. Λέω, εγώ είπα την άποψή Η κατεύθυνση έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και η κατεύθυνση αυτή. Δεν την ταυτίζεστε ώρα, πάντως με τη λέξη. Εσεί δεν τη χρησιμοποίησατε ούτε την ευκαιρία ούτε τη θυσία. Μεγαλύτερη σημασία από τι λέξει έχει το νόημα. Και νομίζω Βεν κανείς δουζα. δεν μπορεί να φύγει μακριά από αυτό το νόημα. Ο χαμό αυτών των ανθρώπων ήταν ένα ισχυρό σοκ. Και μα βαραίνει ε. όλους όλου η ευθύνη απέναντι σε αυτού που έφυγαν, στο σεβασμό στον πόνο των ανθρώπων τους που του έχασαν, να πούμε όλη την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να μην ξαναγίνει. Αυτό είναι ο στόχο μα και αυτό είναι ο προσανατολισμό μα. Ψηφίστε του ξανά, παιδιά. Εντάξει. Άκουε, έχουν επικοινωνιολόγου και του λένε να μιλήσουν για θυσία, ρε. Τι βουντού κάνουμε, Βαφτίζουνε ό,τι θέλουν όπως θέλουν, ρε φίλε. Το άσπρο μαύρο. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σα συγγνώμη, Γράψτε την κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που μου παρακολουθήσατε.